δάχτυλα εσαπεριόδευσε ο πρόεδρος ο ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας εν ώψη κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης της 25ης Ιουνίου. Τον Αλέξη Τσίπρα υποδέχθηκαν θερμά στη Λάισα παρά το γεγονός ότι καθυστέρησε την ένεξη της ομιλίας του, καθώς επισκέφθηκε νωρίτερα το κελαίο που κατέθεσε στεφάνι. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Θα είμαστε για πάντα μαζί. Έτσι! 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 Γιατί επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Είμαστε όλοι! Θέλω να πω λοιπόν και σε εσάς, αλλά και σε όσους τρέχουν φρούδες ελπίδες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι μια φωτοβολίδα. Να τους πω, δεν είναι φωτοβολίδα, αλλά είναι το όριμο τέκνο της ανάγκης της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού λαού. Ήρθε για να στηρίξει τα λαϊκά στρώματα, την εργατική τάξη, τους μισθωτούς, τους μικρομεσαίους, τους ανθρώπους του πόρτου και της δημιουργίας, τους παραγωγούς, τους ανθρώπους του πολιτισμού και θα συνεχίζει να τους στηρίζει. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δίνουμε έναν δύσκολο αλλά κρίσιμο αγώνα του Δημητρόφου. Είχαμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά μπροστά μας έχουμε μια κάλπη η οποία θα κρίνει τη ζωή των πολιτών της χώρας μας για τα επόμενα 4 χρόνια. Είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γιατί επιτρέπεται να πέσεις, αλλά επιβάλλεται να σηκωθείς, τόνισε στην αρχή της ομιλίας του ο πρόεδρος ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαμήνυσε επίσης όσους έχουν φρούδες ελπίδες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια φωτοβολίδα, πως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι φωτοβολίδα, είναι το όριμο τέκνο της ανάγκης και της ελπίδας του ελληνικού λαού. Όλη την προηγούμενη περίοδο προσπάθησαν και κατάφεραν, ίσως και με δική μας ευθύνη, να πάνε τη συζήτηση στο χθες, να κουβεντιάζουμε για οτιδήποτε άλλο παρά για όλα όσα ζήσαμε αυτά τα 4 χρόνια. Και την προηγούμενη περίοδο μας είπανε ότι το πρόγραμμά μας είναι μη κοστολογημένο. Ποιοι μας το είπαν αυτό? Αυτοί που αφήσανε τη χώρα το 2009 με 15% έλλειμμα και την οδήγησαν στην κρεοκοπία. Αυτοί που αφήσανε άδεια τα δημόσια ταμεία το 2015 για να μην μπορούμε να πληρώσουμε τις συντάξεις. Αυτοί οι οποίοι υποτίθεται άριστοι και τεχνοκράτες χρωστάνε στις τράπεζες 400 εκατομμύρια ευρώ δανεικά και αγύριστα, κάνανε κριτική σε μας που μέχρι και το τελευταίο ευρώ φροντίσαμε να διασφαλίσουμε και αφήσαμε στα δημόσια ταμεία 40 σχεδόν δισεκατομμύρια ευρώ που καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει φροντίσει να αφήσει στρωμένο το έδαφος για τη χώρα, για την κοινωνία, για την οικονομία. Νωρίτερα ο κ. Τσίπρας είχε μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Λάρισας. Ο κ. Τσίπρας βρέθηκε στο εκλογικό κέντρο του κόμματος, ενώ συνέχεια περπάτησε σε αρκετούς δρόμους, συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες, δείχνοντας ιδιαίτερα χαλαρός και ευδιάθετος. Χαμόγελο προκάλεσε συζήτηση με ένα μαθητή πρώτης λυκείου που έσπευσε να χαιρετήσει τον πρώην πρωθυπουργό και να του πει ότι η νέα γενιά τον εμπιστεύεται. Οπότε αυτό που θέλει η νέα γενιά από έναν πρωθυπουργό, από μια κυβέρνηση. Είναι δύσκολο δηλαδή να το πει στην κυβέρνηση ότι η νέα γενιά είναι ευχαριστημένη. Αλλά να ξέρετε ότι η νέα γενιά σας εμπιστεύεται. Σας ευχαριστώ. Όχι, είμαι πρώτη λυκείου. Πρώτη λυκείου, ναι. Δεν ψηφίζω ακόμα, όχι, αλλά εντάξει, από του χρόνου. TikTok, μόνο TikTok. Και ό,τι ψήφισε το Μητσοτάκη. Και τι ρε μου, τι να πούμε, και ό,τι ψήφισε. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα άλλα είναι όλα λόγια και παραλήθεια. Πρόεδρε, καλή παιδιά, καλή δύναμη. Ναι, ναι, ναι. Τρεις ώρες. Μες στη ζέστη. Ας το γεννήθηκες εδώ, Κλέμπο, έχεις πάρει την ταγένεια. Και εσύ τη δώσατε. Και σε προτιμάμε πάλι να είσαι πρωθυπουργός και να είσαι πάλι πρωθυπουργός. Να σημειωθεί ότι νωρίς χθες το απόγευμα επισκέφθηκε ο Τσίπρας και το μνημείο των κολλήγων στο Κιλελέρ.